αφού είδαμε λιγάκι την κονσόλα, πάμε να δούμε τι ακριβώς συναντάμε πάνω σε αυτήν. Αρχικά, στην μπροστινή πλευρά έχουμε 4 υποδοχές για χειριστήρια. Στο πλάι υπάρχει μία σειρά αεραγωγών για να αερίζεται η κονσόλα. Στην πίσω πλευρά, αριστερά, το καλώδιο σύνδεσης με την τηλεόραση, δεξιά θα δούμε αργότερα πώς κουμπώνει όλο το σύστημα του τροφοδοτικού. Και από την άλλη πλαϊνή πλευρά πάλι αεραγωγούς. Πάμε τώρα ξανά μπροστά, μετά, εκτός φυσικά από το Nintendo 64 το λογότυπο και την κουμπωμένη κασέτα Pokémon Stadium που βλέπετε, να σας δείξω λιγάκι και πώς είναι το τροφοδοτικό. Είναι αυτό το mini τούβλο, το οποίο όμως ευτυχώς κρύβεται μέσα στην κονσόλα και καταλήγει σε πρίζα ευρωπαϊκού τύπου. Το καλώδιο τώρα, εδώ θα το δούμε καλύτερα, πάμε να το κουμπώσουμε και μετά να σας δείξω και πώς κουμπώνει το καλώδιο για να το συνδέσουμε με την τηλεόραση. Εδώ ακούγεται ένα κλακ και είναι έτοιμο. Αυτό είναι το καλώδιο, αυτή η πλευρά θα κουμπώσει εδώ στην κονσόλα και έχουμε τα τρία καλώδια στην άλλη άκρη, άσπρο, κόκκινο και κίτρινο, για να στείλουμε το σήμα ήχου και εικόνας στην τηλεόραση. Στην επάνω πλευρά τώρα, αριστερά έχουμε το πλήκτρο Power, προς τα επάνω ανοίγει η κονσόλα, προς τα κάτω κλείνει. Δεξιά έχουμε το πλήκτρο Reset. Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στην μπροστινή πλευρά. Εδώ είναι το slot που θα ακουμπώσει το cartridge. Τελευταία κονσόλα της Nintendo, θυμίζω, με cartridge. Αμέσως μετά ήρθε το GameCube. Εδώ είναι το memory expansion της κονσόλας. Να τοποθετήσω πάλι το καπάκι για να μην παίρνει σκόνη. Και εδώ αεραγωγούς, ακριβώς μπροστά από το cartridge. Και πάμε να δούμε και την κάτω πλευρά. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι ακριβώς κάνει. Κάπου κούμπωνε σε κάποιο άλλο περιφερειακό. Και πάμε να δούμε και τα παιχνίδια που έχω στη διάθεσή μου. Pokémon Stadium. Μισή κασέτα χρυσή, μισή κασέτα γκρίζα. Πάμε στο επόμενο. Zelda. Πανέμορφο παιχνίδι. Χρυσή κασέτα και αυτή. Πάμε στο επόμενο. Για 80 snowboarding. NBA Hang Time, η εξέλιξη του NBA Jam, για όσους το θυμάστε το παιχνίδι. Rampage. Πρόσφατα είδαμε και ταινία Rampage. Super Mario 64, πανέμορφο παιχνίδι για την κονσόλα, ένα must play παιχνίδι, οπωσδήποτε πρέπει να το παίξετε. Mario Party, ένα από τα Mario Party που έχω στην κατοχή μου. Formula 1 Pole Position 64. Ζήνα. Έχει πολύ γέλιο πως εμφανίζεται η Ζήνα στο εξώφυλλο. WCW, παιδιά, εδώ πέρα δεν το βλέπω καλά, να σου πω την αλήθεια. MRG και εδώ ραλάκι. Mario Party 3. Γενικά μου αρέσουν τα Mario Party παιχνίδια, μέχρι και τώρα στο Nintendo Switch παίρνω Mario Party. Και άλλο μπασκετάκι, NBA Courtside. Wave Racer με ταχύπλοα πάνω στο νερό. Lilat Wars. Η Lilat Wars,
δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός τρόπος προφοράς του. NBA Jam 2000, πολύ διαφορετικό από τα NBA Jam που έχετε κατά νου. Blaze Blast. Yoshi's Story. Donkey Kong 64, Donkey Kong 64. Cruising World. Clay Fighter. FIFA 99. Mario Kart 64. Έχει ανοίξει το cartridge, θα το επιδιορθώσω. Πανέμορφο Mario Kart, τετραπλό με τα φιλαράκια σε μεγάλη οθόνη και είστε super. Mission Impossible. Καλούτσικο. Έχουμε δει και καλύτερα παιχνίδια. Superstar Soccer 2000. Πολύ μέτριο για τα δικά μου γούστα πάντα. Εγώ ήμουν πολύ φιφάκιας. WF Warzone. Ξυλίκι με αρκετά πολύγωνα. Ένας τίτλος διαμάντι για τον Nintendo 64. James Bond 007. Pokémon Snap για τους φίλους της σειράς και των παιχνιδιών Pokémon. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Θρίτη hockey παιχνίδι. Okay, πιο πολύ για τους φίλους μας στην Αμερική που βλέπουν και παρακολουθούν έτσι εντατικά hockey. NBA Jam 99. Donkey Kong 64, η μία έκδοση ήταν PAL που σας έδειξα, η δεύτερη έκδοση τώρα είναι η αμερικάνικη, η NTSC. Pokémon Stadium, επίσης το είδαμε και νωρίτερα, μία ευρωπαϊκή έκδοση, μία αμερικάνικη. Και τελευταίο παιχνίδι, το Turok 2. Οι περισσότεροι το είχαν παίξει σε PC, ήταν όμως πολύ καλή και η έκδοση του για το Nintendo 64. Πάμε να δούμε και σε τι χρώματα υπάρχουν τα χειριστήρια. Δείτε ένα κόκκινο στο βάθος που το βλέπετε από την αρχή. Να και το κίτρινο. Το πράσινο χειριστήριο. Και το κλασικό, το γκρι που ερχόταν μαζί με την κονσόλα. Φυσικά κυκλοφόρησαν και σε πάρα πολλά χρώματα. Πάμε να δούμε το χειριστήριο από πιο κοντά. Αριστερά είναι το D-pad, το κλασικό σταυρός. Τρεις λαβές έχει αυτό το χειριστήριο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχει εισάγει για πρώτη φορά τον αναλογικό μοχλό, ενώ ακριβώς από πάνω είναι το πλήκτρο Start, το λογότυπο, δεξιά τα πλήκτρα A, B και ένας ιδιότυπος σταυρός στα δεξιά που είναι τα πλήκτρα C. Σκανδάλες L και R, ενώ στην πίσω πλευρά έχουμε το πλήκτρο C, ακριβώς πάνω από τη μεσαία λαβή, και την υποδοχή εδώ που μπορούσαμε να κουμπώσουμε το τεράστιο περιφερειακό, το Rumble Pack. Αυτό ήταν το βίντεο και το χειριστήριο, ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά.